Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα προσπαθήσω να κάνω μια αλλαγή στις βαλβολίνες του ποτιού της εξολέμβειας. Αλλά οι συνθήκες είναι αντίξωες. Έχουμε ένα σκύλο εδώ έτοιμο να μας επιτεθεί. Οπότε θα είναι λίγο δύσκολο το βίντεο. Θα είναι πολύ δύσκολο γιατί κινδυνεύουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να σπάσει το κάγκελο και να μας επιτεθεί. Οπότε θα το κάνουμε λίγο γρήγορα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω λίγο τι συμβαίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, κάθε φορά που βγάζουμε τη βάρκα από το νερό, εγώ το κάνω δύο φορές το χρόνο, κοιτάω να αλλάξω τις βαλβολίνες στο πόδι για να είμαι σίγουρος ότι είναι εντάξει. Χρειάζεται γιατί να το τσεκάρουμε κιόλας, γιατί αν χαλάσει η τσιμούχα που έχει πίσω στον άξονα, τότε βάζει νερά, χαλάει και μπορεί να σκουριάσουν όλα. Μου έχει συμβεί μια φορά, οπότε από τότε δύο φορές το χρόνο αλλάζω τις βαλβολίνες για να είμαι σίγουρος ότι η τσιμούχα είναι εντάξει και δεν βάζει νερά. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τώρα πώς αλλάζουν. Οι βαλβολίνες βρίσκονται ουσιαστικά σε αυτό εδώ το σημείο του ποδιού και υπάρχουν δύο βιδούλες. Είναι η κάτω βιδούλα από την οποία στραγγίζει το λάδι και από την οποία ξαναβάζουμε το λάδι μέσα. Λοιπόν, και εδώ πάνω υπάρχουν δύο βίδες. Η μία λέει wash, είναι για να όταν θέλουμε να ξεπλύνουμε τη μηχανή, βάζουμε εδώ ένα εξάρτημα και βάζουμε νερό και ξεπλένουμε τη μηχανή. Και oil level. Στην πάνω αυτή τη βιδούλα, πάντα τη βγάζουμε, θα βγάζουμε και τις δύο. Όταν θα συμπληρώσουμε τις βαλβολίνες από το κάτω σημείο, μόλις φτάσει η βαλβολίνη σε αυτό το επίπεδο, αρχίζει και ξεχυλίζει και τότε είμαστε σίγουροι ότι έχει γεμίσει. Για να το κάνουμε αυτό θα χρειαστούμε ένα ειδικό δοχείο με τρόμπα. Λοιπόν, αυτό είναι το λάδι που βάζω εγώ. Εντάξει, ο κάθε κατασκευαστής εξολέμβειας προτείνει και κάτι άλλο. Εγώ βάζω αυτό. Όχι ότι έχω και κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, αυτό μου δώσανε. Αυτό βάζω και εγώ και όπως βλέπετε έχει ένα τρομπάκι και εδώ είναι η άκρη και θα σας δείξω και το εξάρτημα που βιδώνει. Όταν βγάλουμε τη βίδα, βιδώνουμε αυτό το εξάρτημα εδώ και με το τρομπάκι το γεμίζουμε. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε τις βιδούλες και να διάσουμε τη βαλβολίνη. Θέλουν πολύ προσοχή αυτές εδώ οι βίδες, γιατί άμα χαλάσουν, μετά δεν βγαίνουν. Μετά έμπλεξες. Τώρα αυτή έχει σφίξει καλά. Γι' αυτό. Για να δούμε τώρα αν καταφέρουμε με μια δυνατή. Όχι. Γιατί... Να το. Τα καταφέραμε. Εξαιρετικό χρώμα. Τώρα βλέπουμε ότι έχει χρώμα βαλβολίνης, που σημαίνει ότι δεν έχει πάρει νερό μέσα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό σημάδι. Και μάλιστα είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν έχει δουλέψει πολύ. Τώρα εγώ θα την αλλάξω βέβαια. Γιατί έχει δουλέψει, αυτή μπήκε πέρσι τον Αύγουστο. Λοιπόν, παίρνουμε το δικό εξάρτημα που έρχεται μαζί με τη συσκευασία για να το βιδώσουμε εκεί. Το καθαρίζουμε. Το βιδώνουμε.
Λοιπόν, δεν μπαίνει πιο μέσα, δεν το ζορίζουμε. Δεν πειράζει. Μάλλον είναι κονικό το σφύρωμα. Πώς μπαίνει και αυτό. Όχι, είναι πιο μεγάλο. Εδώ, βάζουμε το σπυρό, το ειδικό εξάρτημα εδώ στη φωλιά και μετά πάμε και βιδώνουμε το εξάρτημα εκεί. Και μετά πάμε και βάζουμε αυτό το εξάρτημα. Το περιστρέφουμε. Κατεβάσουμε τη μηχανή θερμά. Τώρα είναι η μηχανή κάθετα και πάμε να βάλουμε. Βάζουμε το λάδι, τη βαλβολίνη. Μόλις βγει από εδώ πάνω που γράφει oil level, σημαίνει ότι έχει γεμίσει. Μέχρι στιγμής έχουμε βάλει 400 ml. Α, και γέμισε. Να το. Στα 450 ml έβγαλε το λάδι έξω. Να το. Οπότε τώρα βάζουμε τη πιδούλα την πάνω. Με προσοχή. Βάζοντας την πάνω βίδα πρώτα, όταν θα ξεβιδώσουμε από κάτω δεν θα τρέξει πολύ. Ωραία. Ωραία. Αυτό είναι έτοιμο. Λοιπόν, έχω τη βιδούλα στο χέρι. Μόλις το ξεβιδώσουμε, εντάξει, θα χάσει λίγο, δεν πειράζει. Θα είναι πολύ. Αχ, σχεδόν τίποτα. Μην ξεχνάμε ότι είναι βαλβολίνη και είναι αρκετά παχύρευστο. Οπότε για να βάλουμε έχουμε χάσει 2 σταγόνες, δεν πειράζει. Τώρα θα το σφίξουμε. Νομίζω το σφίξα αρκετά, θα το σφίξω πάρα πολύ για να μπορέσω να το ξεσφίξω. Ωραία. Δεν πρόκειται να λύσει, έχει τσιμουχάκι. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι. Άμα μας κάνει καλό καιρό την Κυριακή, να πάμε για ένα ψαρεματάκι. Τώρα θα τη βάλω και λίγο μπροστά με τα αυτιά. Θα σας δείξω πώς κάνουμε το πλύσιμο της μηχανής όταν είμαστε
έξω από το νερό. Λοιπόν, και πάμε να βάλουμε μπροστά τη μηχανή τώρα για να την ξεπλύνουμε. Αυτό το κάνουμε κάθε φορά που βάζουμε και την βγάζουμε τη βάρκα. Λοιπόν, αυτή η μηχανή λοιπόν έχει εσοχές. Αυτές εδώ είναι οι εσοχές, εδώ, που τραβάει το νερό από τη θάλασσα όταν είναι μέσα στο νερό. Οπότε εμείς τώρα για να τη βάλουμε μπροστά πρέπει να τη δώσουμε νεράκι. Και πώς γίνεται αυτό? Βάζουμε αυτά εδώ τα φτάκια εδώ και συνδέουμε. Γεια! Και συνδέουμε το λάστιχο εκεί για να τη βάλουμε μπροστά. Για να σας δείξω. Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε μπροστά. Μετά από πολύ καιρό. Λοιπόν, όταν δουλεύει ο κινητήρας μας, πρέπει να βγάζει πάντα νεράκι από εδώ. Αν δεν βγάζει νερό από εδώ, υπάρχει πρόβλημα και θα πρέπει να σταματήσουμε, γιατί θα μας κάνει υπερθέρμανση η μηχανή. Αυτό εδώ είναι για να βλέπουμε ότι η μηχανή τραβάει νερό από τη θάλασσα. Αυτό δείχνει ότι σίγουρα περνάει νερό μέσα από τον κινητήρα. Αν δεν βλέπουμε αυτό, σημαίνει ή ότι έχουμε πάρει βρωμιά κάτω, έχει βουλώσει ή έχει χαλάσει το impeller, το οποίο και αυτό το αλλάζουμε μία φορά το χρόνο. Εγώ τώρα δεν θα το αλλάξω, το άλλαξα το φθινόπωρο. Οπότε πάντα, βέβαια πολλές φορές βουλώνει και από το αλάτι της θάλασσας εδώ. Πιάνει αλάτια όταν το έχουμε στο λιμάνι. Και πολλές φορές πιάνει άλατα εδώ και βουλώνει. Οπότε βάζουμε μέσα ένα σειρματάκι και το ξεβουλώνουμε. Τώρα βλέπουμε ότι βγάζει νερό μόνο από εδώ ο κινητήρας. Όταν ζεσταθεί και ανοίξει ο θερμοστάτης, θα βγάζει και από εδώ, από αυτό εδώ της εξάτμισης. Τα πιο πολλά νερά όμως, η μηχανή τα βγάζει εδώ μέσα, στην εξάτμιση, είναι ψυχόμενη η εξάτμιση, και πηγαίνουν μέσα από την προπέλα. Λοιπόν, τώρα κάναμε και ένα πλύσιμο τον κινητήρα με λίγο νεράκι και σουάς. Οπότε τώρα θα την αφήσω να δουλέψει. Να ζεσταθεί, να ξεπληθεί καλά, να στεγνώσει και μετά θα ρίξω και ένα προστατευτικό σπρέι και θα είμαστε έτοιμοι για βόλτα. Οπότε, ραντεβού στη θάλασσα. Τα λέμε.